κάτι, βοσκήθηστε. Είναι για την Εκκλησία μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι για το Δήμο μας, το Δήμο Τρίπολης. Κύριε Πρόεδρε, θα το πάρετε ως Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το τρίτο κομμάτι είναι για τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, στο Δήμο Τρίπολης. Το άλλο κομμάτι είναι για τον κύριο Περιφερειάρχη. Το άλλο κομμάτι είναι για το εκμηλητήριο και τους επιχειρηματίες που εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο του εκμηλητήριου. Και ένα μεγάλο κομμάτι για τις ένοπλες δυνάμεις μας που εκπροσωπούνται σήμερα από τον υποδιοικητή, μιας και ο διοικητής, ο στρατηγός μας απουσιάζει. Το βάλετε, παιδιά, μετά στο. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Αφήσαμε χθες πίσω μας το 2020 μια χρονιά δύσκολη. Ίσως η δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα μας, για το Δήμο μας, για την περιοχή μας, αλλά και για όλο τον κόσμο, εξαιτίας, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, της πανδημίας του κορονοϊού. Μια χρονιά η οποία πλήγωσε πάρα πολλούς ανθρώπους, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε πολλούς άλλους και επηρέασε τους πάντες. Μια χρονιά η οποία επηρέασε σαφώς και το Δήμο Τρίπολης, όμως μπορούμε να πούμε ότι σταθήκαμε τυχεροί, η περιοχή μας και γενικώς η περιφέρεια Πελοποννήσου και στην πανδημία αντιμετωπίσαμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας και με άλλες χώρες του κόσμου. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και η τύχη, αλλά βοήθησε και οι προσπάθειες όλων των ανθρώπων, είτε των αρχόντων είτε των αρχομένων, ώστε να τηρούν τα μέτρα, να τηρούν τις οδηγίες των υλικών, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις τραγικές συνέπειες από τον κορονοϊό. Όμως όλα αυτά πιστεύουμε ότι είναι πίσω μας. Σήμερα ξεκινάει μια νέα χρονιά, το 2021, που με την πρόοδο και τις ανακαλύψεις της επιστήμης δημιουργεί αισιοδοξία σε όλους μας ότι σε λίγους μήνες, και εφόσον όλοι μας θα προχωρήσουμε στον εμβολιασμό, στον απαραίτητο εμβολιασμό, ο καθένας με τη σειρά του, όταν θα έρθει η σειρά του, όπως κρίνουν οι ειδικοί. Σε λίγους μήνες πιστεύουμε όλοι ότι η πανδημία θα είναι πίσω μας και θα ξαναρχίσουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και να συνεχίσουμε την πρόοδο και για την περιοχή μας και για όλη μας τη χώρα. Ταυτοχρόνως το 2021 συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την Ανάσταση του 1821. Η χώρα όλη θα εορτάσει. Τουλάχιστον μετά το πρώτο εξάμεινο ελπίζουμε χωρίς περιορισμούς, το πρώτο εξάμεινο με περιορισμούς. Θα γιορτάσει όλη η χώρα και θα γιορτάσει και η Τρίπολη. Τρίπολη θα γιορτάσει ιδιαίτερα γιατί το δικαιούται και το δικαιούται λόγω της τεράστιας συνεισφοράς που είχε στην Επανάσταση του 1821, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνουμε την προσφορά άλλων περιοχών ή άλλων πόλεων ή γενικώς άλλων σημείων της χώρας μας. Σαν Δήμος Τρίπολης ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, όχι μόνο όπως εκδηλώσεων εορταστικών, αλλά και παρεμβάσεων που θα μείνουν στην πόλη μας, υποδομών. Το είπα και πριν στην περιφέρεια, το επαναλαμβάνω, ότι είμαστε σαν Δήμος. Κάναμε σπουδαία δουλειά και μας έχουν εγκριθεί τρεις προτάσεις μας από την Επιτροπή 2021 και θα χρηματοδοτηθούν. Τρεις προτάσεις, 108 έχουν εγκριθεί για όλους τους Δήμους της χώρας και μεταξύ των 108 προτάσεων, τρεις είναι του Δήμου Τρίπολης. Όμως, σε συνεργασία, όπως είπαμε, και με την περιφέρεια και με την Εκκλησία μας, ο Σεβασμιότατος δεν είναι εδώ μαζί μας, θα οργανώσουμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων πλούσιο, έτσι ώστε να εορτάσουμε όπως πρέπει τα 200 χρόνια της Εθνικής Παγκυριακής. Κλείνοντας, να πω ότι, κύριε Περιφερειάρχα, ευελπιστούμε ότι είναι η τελευταία χρονιά που κάνουμε εκδήλωση σαν τη σημερινή περιορισμένη στο Δημαρχείο, στο παλιό Δημαρχείο της Τρίπολης. Τις επόμενες μέρες υποβάλλουμε πρόταση στο Τρίτσις και πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί να ανακαινιστεί πλήρως το κτίριο του παλιού Δημαρχείου. Να γίνει όπως πρέπει, να είναι η έδρα του Δήμου, η έδρα του Δημάρχου και των Δημοτικού Συμβουλίου και κάποιων υπηρεσιών του Δήμου, όπως πραγματικά πρέπει να είναι ένα Δημαρχείο μιας ιστορικής πόλης όπως είναι η Τρίπολη. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Κύριε Περιφερειάρχα, δύο λόγια. Εγώ αγαπώ διαχρονικά το Δήμο Τρίπολης και τις Δημοτικές Αρχές. Και είχα την καλύτερη συνεργασία. Και ως Δήμαρχος Καλαμάτας που υπηρέτησα 13 χρόνια. Και αγαπώ και αυτόν τον χώρο ιδιαίτερα,
Επειδή όταν εξελέγγυμε περιφερειάρχης, δεν είχα που να πάω. Και ο Δήμος Τρίπολης, ο Δήμαρχος, ο Άνισος Παυλής, μου έδωσε αυτό το χώρο για να έχω την πρώτη ενημέρωση όσον αφορά τα περιφερειακά θέματα. Γι' αυτό είμαι και συγκινημένος που είμαι πρώτη. Και δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω αυτή την προσφορά του Δήμου Τρίπολης. Περάσαμε 10 χρόνια δύσκολα. Με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Τη δεκαετία 2010-2020. Έχω δει στρατιές νέων Ελλήνων ανέργων, οι οποίοι να κρυβαρούν για μία θεσούλα για 300 ευρώ, για 400 ευρώ. Επιστήμονες με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά. Να πάει στο καλό αυτή η δεκαετία. Άφησε πληγές και τραύματα. Μας έκανε, θεωρώ, και πιο σοφούς. Και η χειρότερη χρονιά της δεκαετίας ήταν το 2020 με την πανδημία. Και την πλήρη αναστάτωση που έφερε στην προσωπική μας, την κοινωνική και την οικονομική ζωή. Το 2021 είναι μια νέα χρονιά ελπίδας και αισιοδοξίας και βεβαιότητας ότι η επιστήμη νίκησε την πανδημία, ότι πρέπει να ανασυγκροτηθούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να συνονοούμαστε στον καλύτερο δυνατό βαθμό, ιδιαίτερα εμείς οι αυτοδιοικητικοί, η περιφέρεια, οι δήμαρχοι, για να φτάνουμε στο κοινό τόπο που είναι η προσφορά και η υπηρεσία προς τον λαό. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους τους κατοίκους της περιφέρειάς μας και ειδικά για την Τρίπολη. Η Τρίπολη, η Αρκαδία, η Γορτινία, τα μοναστήρια της Αρκαδίας, έδωσαν στον αγώνα του 21 πάπονα. Αυτή η Δημητσάνα. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Στη Δημητσάνα λειτουργούσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ένα σχολείο ασύγκριτο, από το οποίο βγήκαν και πατριάρχες, όπως ξέρετε, μεταξύ των οποίων και ο ηρωικός πατριάρχης Εθνομάρτυρας, ο Γρηγόριος ο Παναγιώτης. Θα συνορτάσουμε τα 200 χρόνια, δημαρχέ μου, με εκδηλώσεις ποιότητας, όπου στο μέλλον θα μιλάνε για αυτές τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις, τα θεατρικά έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε κάνουμε θα είναι ποιοτικό και αυτό έχουμε καθήκον να κάνουμε. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Ο Δήμαρχος να έχει και η Δημοτική Αρχή μια πολύ καλή πορεία, εύχομαι, σε μια ιστορική πόλη που ασφαλώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εμείς ως Περιφέρεια θα βοηθήσουμε για την αντιμετώπιση του. Εύχομαι στον επιχειρηματικό κόσμο, Πρόεδρε μου, τα καλύτερα. Από τον επιχειρηματικό κόσμο περιμένουμε να αγωνιστεί, να δώσει τις κατευθύνσεις ο επιχειρηματικός κόσμος, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα αδίέξοδα. Τα παιδιά μας να βρουν δουλειές, τα παιδιά μας από το εξωτερικό να γυρίσουν πίσω, και εγώ έχω ένα παιδί που δουλεύει στο εξωτερικό, να γυρίσουν πίσω, να υπάρξουν προϋποθέσεις και στηρίζουμε πολλά στον ιδιωτικό τομέα, στην ιδιωτική. Και λησμόνησα να πω μια κουβέντα, θα μου επιτρέψει ο Δήμαρχος, για τη μεγάλη επένδυση η οποία έρχεται στην Τρίπολη από τον κύριο Δέμο. Αυτό είναι ευεργεσία χωρίς προηγούμενο και να δεσμευτώ ότι για την Μεγαλόπολη, αυτή την ιστορική πόλη η οποία ήταν ηγέτης για εκατονταετίες στην Πελοπόννησο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης να μην υπάρξουν οι κραδασμοί οι οποίοι ενδεχομένως θα υπήρχαν από το κλείσιμο των λειτουργικών των εργοστασίων. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, καλή πορεία ο Δήμος, δίπλα στο Δήμο, όλοι οι Έλληνες είμαστε, θα αγωνιστούμε για όλες μας τις περιοχές για το καλύτερο δυνατό. Να σε καλά, στην πορεία μου, την αγάπη μου. Το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το ανώτατο όργανο. Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω μαζί με τις ευχές μου, μαζί με την αισιοδοξία που θέλω να εκφράσω για τον καινούριο το χρόνο, να δώσω εκ μέρους του Δήμου Τρίπολης, εκ μέρους όλων των συμπολιτών μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που εργάζονται πάνω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο που ανταποκρίθηκε μέχρι τώρα και περιμένουμε να ανταποκριθεί και στο μέλλον για οτιδήποτε θέλει προκύψει μέσα από αυτή την πανδημία. Θέλω να μιλήσω στους συμπολίτες μας, να είμαστε ακόμα προσεκτικοί, να κρατάμε τις αποστάσεις, να τηρούμε τους κανόνες καθαριότητας, να φοράμε τη μάσκα.
Κάτω από τη μάσκα κρύβεται το βλέμμα μας, κρύβεται η ψυχή μας και με αυτή επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας. Ας ελπίσουμε ότι με την πρόοδο της επιστήμης αυτό θα είναι προσωρινό, για λίγο καιρό, για λίγους μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε απαλλασσόμενοι να φτιάξουμε όλα όσα ενηρευόμαστε και για την προσωπική μας ζωή και για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους όλους.